Θα πάμε στο Λύκειο Μελεσσών, εκεί όπου η εκπαιδευτική κοινότητα ταξίδεψε μέσω προγράμματος Erasmus και συγκεκριμένα είχαμε την τέταρτη διακρατική συνάντηση του Erasmus Plus από 16 μέχρι 21 Οκτωβρίου. Ταξίδεψε η εκπαιδευτική κοινότητα στην περιοχή της Ιταλίας. Σωστά. Σωστά. Και μία σύμπραξη βεβαίως σχολείων από 4 ευρωπαϊκές χώρες, με πολλά μηνύματα και πολλές εμπειρίες που αποκόμισαν τα παιδιά από αυτό το ταξίδι. Είδατε πόσο όμορφο είναι αυτοί οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να βγαίνουν έξω από τα στενά όρια πολλές φορές μιας σχολικής αίθουσας, να γνωρίζουν διαφορετικές νοοτροπίες και να έρχονται σε επαφή με συνομιλίκους τους, τα παιδιά, προκειμένου να ανταλλάσσουν και ιδέες. Σε μία περίοδο με κύριο χαρακτηριστικό κρίσης. Είτε έχουμε να κάνουμε με κρίση αξιών, είτε έχουμε να κάνουμε με επιδημιολογική κρίση, είτε έχουμε να κάνουμε ακόμα και με οικονομική ενεργειακή κρίση. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, τον εκπαιδευτικό του Γενικού Λυκείου Μελεσσών, να τον καλησπερίσουμε. Πώς είστε? Καλησπέρα σας από μένα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κεντρικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει μέσα από αυτή την επαφή των παιδιών, των μαθητών σας, με αντίστοιχους του εξωτερικού, ποιο είναι? Κεντρικό συμπέρασμα. Περισσότερο το κεντρικό συμπέρασμα θα έλεγα είναι η διάθεση από τη δική μας τη σκοπιά των μαθητών μας, αλλά και των μαθητών των υπολοιπών χωρών, η διάθεσή τους να έρθουν σε επαφή με τέτοια ζητήματα και να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους. Τα παιδιά τα ίδια, τα υποτιμούμε καμιά φορά τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ξέρετε, στη σύγχρονη... Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα τα παιδιά και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Για πείτε μας λίγο, στο επίκεντρο αυτή της συνάντησης και του ταξιδιού των παιδιών στο εξωτερικό, τι βρέθηκε, με τι ασχολήθηκαν? Το πρόγραμμα είχε συντονίστρια χώρα τη Γαλλία, συγκεκριμένα τη Μοντελιμάρ, μια επαρχία της κάτω Γαλλίας, το Λύκειο Αλέν Μπορνέ. Μόνοι τους δημιούργησαν όλο το project με τίτλο TILT, τα αρχικά της έκφρασης Together, Investigate and Learn to Tackle Climate Issues, δηλαδή μαζί να ερευνήσουμε και να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα κλιματικά ζητήματα. Αυτό ήταν ο τίτλος του προγράμματος και γύρω από αυτό κινηθήκαμε και στις τρεις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε. Όπως είπατε πριν, η επισκέψη ήταν στην Ισπανία, αξίζει να το πούμε, στην Ουέλβα της Ανδαλουσίας, και στο ρηπόστο της Ιταλίας, που είναι η κινητικότητα για την οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή, η τελευταία. Να είμαστε, παιδιά, όσον αφορά τα κλιματικά ζητήματα, να μπουν μέσα στη διαδικασία ενός προβληματισμού για την αλλαγή του κλίματος και του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως να δουν πώς και οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα και ότι το ζήτημα στην τελική είναι συλλογικό, δεν είναι ατομικό. Τα θέματα του περιβάλλοντος αποτελούν συλλογική ευθύνη. Μέσα σε αυτές τις πρακτικές κινηθήκαμε περισσότερο. Είδατε πόσο επιτυχημένη κατάληξη και πόσο όμορφα συμπεράσματα και πόσο ξεχωριστά συναισθήματα δημιουργούνται μέσα από τη σύμπραξη 4 διαφορετικών χωρών, μέσα από την σύμπραξη 4 διαφορετικών φιλοσοφιών. Ωστόσο, η κεντρική ιδέα παραμένει η ίδια. Εκεί θέλω να εστιάσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Γιατί οι τεχνικές είναι διαφορετικές. Να φανταστείτε και οι διοικήσεις των σχολείων τα οποία επισκεφθήκαμε είναι διαφορετικές από το δικό μας το σύστημα. Για παράδειγμα, στην Ιταλία ο διευθυντής αποτελεί manager, δεν αποτελεί μέλος του συλλόγου. Θέλω να σας πω ενδεικτικά. Έχουν άλλους τρόπους διαχείρισης των ζητημάτων τα παιδιά. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι ενώ έχουμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης, το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Και άρα πρέπει να το δούμε συλλογικά. Που είναι και το πλέον επίκαιρο ζήτημα, το ενεργειακό σήμερα, έτσι δεν είναι, που καλείται η κοινωνία να το δει συλλογικά. Και πρέπει να μάθουμε στα παιδιά αυτή τη διαδικασία, ότι αυτά τα θέματα είναι συλλογικά, πρέπει να διεθνοποιούνται. Και διεθνοποίηση του προβλήματος σημαίνει αυτόματα και διεθνοποίηση των προσπαθειών επίλυσης του προβλήματος. Όλα αυτά, κύριε Χαλκιαδάκη, που λέτε είναι πολύ σημαντικά, γιατί κάποτε τα προγράμματα Erasmus ήταν πολυτέλεια και για τους μαθητές φαινόταν ένα μακρινό όνειρο το να μπορέσουν να ταξιδέψουν βρισκόμενοι στις σχολικές αίθουσες με τους μαθητές τους, να δουν όλα αυτά τα οποία ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια τους. Και τώρα φαίνεται ότι είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί και δεν υπάρχει έτσι σχολείο που να μην διεκδικεί έστω και ένα πρόγραμμα Erasmus για τους μαθητές του. Βέβαια. Που βέβαια αυτό θα έχει πολλαπλά ωφέλη και στο μέλλον, όχι μόνο τώρα. Καταρχάς, να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε. Μάλλον δύο πράγματα θέλω να προσθέσω. Μου δίνετε αφορμή να προσθέσω δύο πράγματα. Στα συγκεκριμένα προγράμματα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, η έννοια της φιλοξενίας.
που σημαίνει ότι έφυγαν παιδιά, για να σας το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος, έφυγαν παιδιά από τις Μελέσσες, που είναι ένα επαρχιακό σχολείο με όλα τα προβλήματα που μπορεί να κουβαλάει ένα επαρχιακό σχολείο σε όλες τις επαρχίες, έτσι. Με τη μετακίνηση, με τα λεωφορεία. Ένα σχολείο το οποίο απευθύνεται σε 30 κοινότητες. Έχουμε παιδιά από 30 κοινότητες. Έφυγαν και έμειναν για 5 μέρες με αντίστοιχους μαθητές στις χώρες, μέσα στις οικογένειές τους, φιλοξενήθηκαν από αυτούς. Ξύπνησαν με αυτούς, έφαγαν πρωινό με αυτούς, ξεκίνησαν μαζί, πήγαν στο λεωφορείο. Είναι σημαντικό ότι βίωσαν τα παιδιά αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Και το δεύτερο που θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπατε είναι ότι για πάρα πολύ καιρό είναι παρεξηγημένα τα Εράσμους στο σχολείο. Έχουν και συνάδελφοι ακόμα, αλλά και ο κόσμος ο απλός την εντύπωση ότι αποτελούν απλά ταξίδια αναψυχής. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ταξίδια αναψυχής τα οποία πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να φεύγουν οι καθηγητές με τα παιδιά να βλέπουν αξιοθέατα. Είναι προγράμματα με συγκεκριμένο τίτλο, με συγκεκριμένη στόχευση. Πριν να πάμε, όλα τα παιδιά και όλες οι ομάδες από κάθε χώρα ετοιμάζουν πολύ συγκεκριμένες εργασίες, μεταξύ των οποίων βίντεο, παρουσιάσεις, στατιστικές αναλύσεις. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, εμείς πήγαμε κουβαλώντας μια στατιστική ανάλυση με δείγμα 100 ανθρώπων, την οποία εκτέλεσαν παιδιά πρώτης και δευτέρας λυκείου. Εκπώνηση μιας έρευνας και μιας μελέτης, όπου έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να τα συζητήσουν όλα αυτά συμπεράσματα εκεί στο εξωτερικό με άλλους μαθητές. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για το γεγονός ότι είστε ιδιαίτερα δραστήριοι, το κυνηγάτε πολύ και από τη στιγμή που το Εράσμους έχει μπει στη ζωή μας, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ.